Γιατί έχουμε μια ξεχωριστή εξέλιξη. Καθώς, με το όρος δείχτη. Ακριβώς. Ο μυθικός λοιπόν τόπος γέννησης του Δία γίνεται ο δεύτερος ορεινός όγκος της Κρήτης μετά τα Λευκά Όρη που μπαίνει σε καθεστώς απάντη των βουνών. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πλέον απαγορεύεται η διάνοιξη δρόμων ή η δημιουργία τεχνητών επιφανειών ως μέσο προστασίας της μοναδικής βιοπικιλότητάς του. Θα μας τα πει καλύτερα ο Δήμαρχος, ο κύριος Γιάννης Στεφανάκης. Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, σε εσάς και στους θεατές του Κρήτη TV. Να ξεκινήσουμε λίγο με το πρακτικό κομμάτι. Απάτη τα βουνά, ένα ξεχωριστό καθεστώς με αρκετές ιδιαιτερότητες. Δηλαδή, τι διαφορετικό θα ισχύσει το επόμενο διάστημα? Το βασικό είναι ότι παραμένει ως έχει η περιοχή, δηλαδή δεν επιτρέπεται η διάνοιξη δρόμων και σημαντικών παρεμβάσεων. Δεν επιτρέπονται οι καταστάσεις σε συστήματα ανεμογεννητριών και σε μεγάλες εγκαταστάσεις από τον άνθρωπο. Ουσιαστικά δηλαδή ο χώρος παραμένει ως έχει. Για να προστατευτεί βέβαια όχι μόνο αρχιτεκτονικά το τοπίο, όχι μόνο η προστασία του τοπίου και του περιβάλλοντος, αλλά γενικότερα και της ζωής, της χλωρίδας και της πανίδας περιοχής. Ποιοι κίνδυνοι ελοχεύουν σε ένα βουνό, σε έναν ορεινό όγκο με τις ιδιαιτερότητες εκεί του όρους δείκτη? Κοιτάξτε, είναι περισσότερο συμβολική αυτή η κίνηση. Αν δούμε και την ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, λέει ότι το βουνό του, το όρος του Δία, το μυθολογικό όρος της γέννησης του Δία, του Θεού των αρχαίων Ελλήνων, προστατεύεται πλέον με το θεσμό των απάτητων βουνών και είναι το... Συγκαταλέγεται στα 8 στο σύνολο βουνά τα οποία σε όλη την Ελλάδα προστατεύονται. Για την Κρήτη είναι το δεύτερο μετά τα Λευκά Όρη. Ουσιαστικά λοιπόν θεσμοθετείται μια ζώνη προστασίας για το όρος δείκτη, το όρος του Δία, έξω και το όνομά του. Δία στίκτο δείκτη. Από εκεί προκύπτει και το όνομα του όρους, από το μυθικό γεγονός της γέννησης του Δία. Και είναι μια συμβολική κίνηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος καθαρά για την προστασία του όρους και ότι το Υπουργείο ακούει τις αποφάσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή και του Δήμου και της Περιφέρειας, για την μη τοποθέτηση της ανεμογεννητριών. Ωστόσο, οφείλουμε να πούμε ότι παραμένει ένα μεγάλο μέρος το οποίο δεν προστατεύεται, παραμένει όμως προστατευόμενο από την περιοχή Natura και είναι και το σημείο που εμείς επιμένουμε ότι δεν επιθυμούμε να τοποθετηθούν ανεμογεννητρίες. Όμως είναι μια πολύ καλή κίνηση από το Υπουργείο, το οποίο δεν θα μπορούσε να βάλει κάτι άλλο στην Κρήτη παρά το μυθικό όρος γέννησης του Δία. Δήμαρχε, είναι μια ευχάριστη εξέλιξη. Ωστόσο, εγώ αυτό που αναρωτιέμαι είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να προστατεύσουμε έστω και με αυτό το πλαίσιο τις περιοχές με φυσικό κάλος από τον ανθρώπινο παράγοντα. Δηλαδή, ότι εμείς οι ίδιοι βάζουμε σε εισαγωγικά περιορισμούς εμάς για να μπορέσουμε να κρατήσουμε και να διατηρήσουμε αυτό για το οποίο πάρα πολλές περιοχές είναι περήφανες και χαρακτηρίζονται. Ακριβώς. Κοιτάξτε, θα ανατρέξω στις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και του Περιφερειακού Συμβουλίου, κυρίως για τις ανεμογεννήτριες, για τις γιγάντιες ανεμογεννήτριες, με ύψος πάνω από 100 μέτρα, οι οποίες περιμετρικά του οροπεδίου Λαστείου έχουν χωροθετηθεί από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, 74, αν δεν κάνω λάθος, συνολικά στον αριθμό, 74, για τις οποίες ο Δήμος έχει ασκήσει ένδικα μέσα, προκειμένου να ανακληθούν αυτές οι άδειες. Φανταστείτε τώρα ανεμογεννήτριες γύρω-γύρω από μια περιοχή όπως είναι το οροπέδιο Λαστείου, μια προστατευόμενη περιοχή, ένας χώρος ιδιαίτερου φυσικού κάλους, μια περιοχή Natura, με μια ιδιαίτερη βιοπικιλότητα. Σίγουρα δεν είναι το καλύτερο θέαμα. Δεν είναι το καλύτερο θέαμα, αλλά εμποδίζει με τη διάνοιξη δρόμων στα βουνά και ουσιαστικά με τον αποκεφαλισμό των κορυφών των βουνών για να μπουν αυτές οι ανεμογεννήτριες. Πάβει πλέον να είναι ένα μέρος προστασίας για τα πτηνά, προστασίας για τα ζώα γενικότερα. Μάλιστα. Όχι μόνο για τα ενδυμικά είδη, αλλά και για τη χλωρίδα της περιοχής που είναι εξαιρετικά μοναδική. Να θυμίσω ότι πριν 2 χρόνια μας επισκέφθηκαν οι πελαργοί. Έχουν κάνει φωλιές οι πελαργοί. Σωστά. Ανεμόμυλους, παραδοσιακούς, προστατευόμενα είδη. Και γενικά όμως και το αρχαιολογικό τοπίο της περιοχής θα προστατευτεί με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα, Δήμαρχε, προετοιμασίες για τις αυτοδιοικητικές εκλογές πότε θα έχουμε, πότε θα ξεκινήσουν?
Έχουμε ήδη ξεκινήσει σιγά σιγά τις διεργασίες, τις πρώτες εκαφές. Ναι, ναι, και προχωράμε και προχωράμε. Είναι, οι αυτοδιοικητικές εκλογές είναι τον Οκτώβριο. Τώρα θα μου πείτε, προηγούνται οι εθνικές. Προηγούνται οι εθνικές σε κάθε περίπτωση, όμως εμείς οφείλουμε να προετοιμαστούμε και να είμαστε έτοιμοι για να εκτεθούμε στον λαστιχιώτικο λαό. Να είστε καλά. Χαιρετισμούς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Στεφανάκη. Λοιπόν.